40 μέρες μετά το προδιαγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αποδείξαμε ότι η δύναμη βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα και τη συλλογική δράση. Όταν οι φωνές των φοιτητών, των εργαζομένων, των μαθητών ενώνονται μεταξύ τους, βγαίνουμε μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο στείλαμε μήνυμα, αναδείξαμε τους ενόχους, τιμήσαμε τους νεκρούς μας. Γίναμε όντως η φωνή των νεκρών συμφοιτητών μας. Με την πολύμορφη δράση μας όλο το προηγούμενο διάστημα, τις μεγαλειώδεις απεικιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην πόλη μας, με δεκάδες χιλιάδες λαού εργαζομένων νεολαίας, να διαμηνύει ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί. 40 μέρες μετά τα Τέμπη, η ίδια εγκληματική πολιτική που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Η λογική του κόστους ωφέλους που βάζει στους ίδιους τις ζωές μας με το κέρδος των λίγων. Πριν λίγες μέρες είδαμε οι συνδυοδρομικές γραμμές να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να παρθεί κανένα σχεδόν μέτρο. 40 μέρες μετά λοιπόν και η τηλεδιοίκηση ακόμη δεν έχει κατασταθεί. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι δεν έχουν πραγματοποιηθεί και παρόλα αυτά η Kinetic Train με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ξεκίνησε ξανά τα δρομολόγια. Με μοναδικό μέτρο την ενάντωση της ταχύτητας στα τρένα. Όλες οι θέσεις συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η εγκληματική αμαξοστοιχεία από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη έμεινε χωρίς ρεύμα για παραπάνω από 30 λεπτά. Εμείς οι φοιτητές των τμήματων των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών που καθημερινά μαθαίνουμε, δημιουργούμε τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες με τις οποίες θα μπορούσε να ζει καλύτερα η ανθρωπότητα. Το πόσο σήμερα τα οχήματα μπορούν να κινούνται χωρίς οδηγό, το πώς μπορεί να διασφαλιστεί πραγματικά η ασφάλεια των επιβατών με ένα απλό λογισμικό, βρισκόμαστε καθημερινά μπροστά σε νέα τέμπη. Μέσα στις ίδιες μας σχολές, με ετοιμόρυπες υποδομές, με τα βάνια στην οδοκεντρική και την κλινική σχολή να πέφτουν, με σπασμένα τζάμια στο χημικό. Δίνουμε υπόσχεση από εδώ και σήμερα, ενωμένοι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους, τους μελλοντικούς μας συναδέλφους, ότι αυτόν τον αγώνα θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Μέχρι να πάψει πια η ζωή, να λογίζεται ως κόστος. Να κάνουμε πράξη το σύνθημα, στο σύστημα του κέρδους τίχνια ζωής, αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί δώσαμε όρκο ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα συγκαλυφθεί, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους. Θα παλέψουμε για να γίνει πράξη το ποτέ ξανά. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού μας, οι συγκλονιστικές απεργιακές συγκεντρώσεις που ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων, οι δεκάδες κινητοποιήσεις από εργαζόμενους μαθητές και φοιτητές, μας γέμισαν ελπίδα και αποφασιστικότητα. Γίναμε η φωνή των θυμάτων που θυσιάστηκαν για τα κέρδη των λίγων. Η φωνή που ζητά δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της οργής για χιλιάδες κόσμου. Της οργής για ένα σύστημα που όλα τα μετρά ως κόστος όφελος. Που μετρά τις ζωές μας, την υγεία μας, την παιδεία των παιδιών μας, τις μεταφορές μας, όλη μας την καθημερινότητα με τα κέρδη τους. Της οργής για την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα σπίτια μας. Της οργής για τους πληστηριασμούς των σπιτιών χιλιάδων λαϊκών οικογενειών. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν οι κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια τους ότι θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα με τη λαϊκή οργή. Γιατί αυτή η οργή έγινε αγώνας οργανωμένος χάρη στα συνδικάτα και αυτός ο σπουδαίος αγώνας έχει καταφέρει ήδη πολλά. Βασανίζονται σε έναν ατελείωτο κανιβαλισμό όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν να μιλάνε για πίνακες ελέγχους, για τηλεδιοικήσεις που λειτουργούν ή δεν λειτουργούν και άλλα τέτοια. Έχουν τρομάξει συνάδελφοι το μήνυμα που έχουν πάρει για τα καλά. Όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν ξέρουν καλά πως η ράγα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών τα τρένα θα συνεχίσουν να είναι επικίνδυνα αφού όπως αναφέρθηκε και πριν η εκθέση αμαξοστοιχεία που κάνει το Αθήνα Θεσσαλονίκη έμεινε για μισή ώρα χωρίς ρεύμα.
ούτε μια εβδομάδα από την επανακίνηση των σιδηροδρομικών γραμμών και ξεκίνησαν όπως ακριβώς σταμάτησαν. Αντίστοιχα στο Μέτσοβο, σε σχολική εκδρομή, το λεωφορείο που μετέφερε παιδιά, μαθητές, πήρε φωτιά. Να αναρωτηθούμε άραγε γιατί. Επειδή οι σχολικές εκδρομές γίνονται από επιχειρηματίες που κοιτάνε να κερδίσουν ακόμα και εις βάρος των μαθητών και όχι με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ενιαία και με πρωταρχικό ζήτημα την ασφάλειά τους. 40 μέρες μετά από το έγκλημα στα Τέμπη, όπου η νέα γενιά φωνάξαμε πως με τους αγώνες μας δεν θα επιστρέψουμε κανένα άλλο έγκλημα. Βλέπουμε συνεχώς τα επόμενα Τέμπη που μας θυμίζουν πως εσείς μετράτε κέρδη και συμπιές, ενώ εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Και ενώ όλο αυτό το διάστημα οι μαθητές σας φωνάζουν να πάρετε μέτρα για ασφαλείς μεταφορές, στα Ιωάννινα λεωφορείο μετέφερε 52 μαθητές από το ΓΕΛ Πέφτον που πραγματοποιούσαν σχολική εκδρομή, πήρε φωτιά. Από τύχη δεν μετράμε θύματα. Μόλις πριν ένα μήνα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χωρέων και Κινδυνεύων Κεντρικής Μακεδονίας κατήγγειλε τους κινδύνους που ετοιμονούν για τη σχολική μεταφορά μαθητών στις σχολικές εκδρομές. Καθώς τη μεταφορά αναλαμβάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι από το κράτος για την ασφάλεια των λεωφορείων. Όλα αυτά ενώ οι σχολικές εκδρομές αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμα, όπως τόνισε το Υπουργείο Παιδείας, φτάνει στο σημείο να ζητά από τους γονείς των μαθητών να υπογράφουν πως αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη των μεταφορών για τα παιδιά τους. Η απάντηση της Υπουργού Παιδείας στις παραπάνω καταγγελίες ήταν πως το κράτος δεν μπορεί να έχει την ευθύνη όταν οι εκδρομές διοργανώνονται από σχολικούς παράγοντες. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το σύνθημα που πρωτοφωνάξαμε και συνεχίζουμε να φωνάζουμε πως δεν μπορεί το κέρδος να μπαίνει πάνω από τις ζωές μας. Άλλη μια φορά ακούμε για ατομική ευθύνη των γονιών μας αυτή τη φορά προκειμένου να καλυφθούν οι ευθύνες του κράτους, του Υπουργείου Παιδείας για την ασφάλειά μας. Δεν σιωπήσουμε και δεν θα σοπάσουμε. Δεν επιτρέπουμε πια σε κανένα σας να παίζει με την ασφάλειά μας. Δεν δεχόμαστε να κλάψουμε για άλλα θύματα. Επειδή οι ένοχοι βλέπουν ακόμα και σήμερα και τη ζωή μας ως χρόστος. Στα σχολεία μας, στις μετακινήσεις μας, παντού. Στο σύστημα του κέρδους, τύχη αν σωθείς. Αξίες της ζωής μας θα δώσουμε εμείς. Οι μαθητές δεν σεμινόζομαστε σε αυτή την κατάσταση. Μαζί με τους γονείς μας και τους καθηγητές μας διεκδικούμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα ασφαλείας και ασφαλείς μεταφορές. Να γίνονται διεξοδικείς έλεγχοι σε όλα τα λεωφορεία που πρόκειται να μεταφέρουν μαθητές. Να μην αφήνονται οι σχολικές εκδρομές στην ευθύνη κάθε ιδιωτικής εταιρείας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να νικήσει η ζωή. Όλο αυτόν τον καιρό με τις γενικές συνελεύσεις μας σε όλους τους χώρους δουλειάς έχουμε καταλήξει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγούμε μπροστά και δεν πρέπει να συγκαλυφθεί όλο αυτό το έγκλημα που έχει γίνει και σε όλους τους χώρους της εργασίας, είτε ήταν στα τρένα είτε και σε άλλους χώρους δουλειάς. Πρέπει όλοι να οργανωθούμε στα σωματεία μας, με τις κινητοποιήσεις μας, να βγαίνουμε μπροστά και να παλεύουμε, γιατί έχει φανεί ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, όπως είπαμε. Από εδώ και πέρα προχωράμε σε νέες συγκεντρώσεις, παλεύοντας στον δρόμο και αυτή είναι η μόνη διέξοδος για να λύσουμε τα προβλήματά μας.